Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος της Καλύμνου, εδώ ψηλά στον Άγιο Σάβα, μαζί με τον κύριο Μανώλη Γιαννικορή, επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Πολιτός, υποψήφιο δήμαρχο της Καλύμνου. Τι κάνετε, κύριε Γιαννικορή? Προσπαθώ να είναι καλά. Το λιγότερο. Όλοι το προσπαθούμε. Θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε λίγο σήμερα μαζί σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η υποψηφιότητά σας μας εξέπληξε. Και οι Καλύμνοι αναρωτιούνται, φαντάζομαι τώρα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, κάνοντας αυτές όλες τις επισκέψεις και τις επαφές σε όλο το νησί και ερχόμενος σε επαφή με τους Καλύμνιους, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς σας λένε, πώς σας αντιμετωπίζουν. Είμαι καταρχήν μια παράταξη που ιδρύθηκε προ 3 μηνών. Πήρα την απόφαση αυτή, παρότι έρχομαι στην Καλύμνο από το 1952, λοιπόν, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη ζωή των Καλυμνίων, γιατί είχα αποτραβηχθεί στα δικά μου θέματα. Βλέπω όμως στο τέλος ότι η Καλύμνος έχει κυριολεκτικά πατώσει, όχι κατεφημισμό, έχει πατώσει. Είναι το τελευταίο νησί σε εξέλιξη, σε υποδομή, στα πάντα, στη ζωή των κατοίκων, σε όλα τα θέματα της κοινωνικής ζωής, της δημοτικής δραστηριότητες και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή, όταν βλέπω άλλα νησιά δίπλα, ας πούμε μια Λέρο, Λειψή, Αστυπάλαια, έχουν φύγει που προοδεύουν μίλια μακριά, μίλια. Εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω. Απεφάσισα, χωρίς να παριστάνω ότι είμαι κάποιος, απλώς έχω μια τεράστια εμπειρία με το πτυχίο του εργολάβου δημοσίων έργων που έχω πάρει από το Υπουργείο, και έχω κάνει επιτελικά έργα σε όλη την Ελλάδα, επιτελικά έργα, να δώσω τη γνώμη μου, τη βοήθειά μου, τις συμβουλές μου και την προσωπική μου παρουσία και εργασία. Στην Καλύμνο να βοηθήσω να ανέβουμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτήν την εξέλιξη. Όμως, με το που πάτησα το πόδι μου και έκανα την ανακοίνωση ότι σκοπεύω να δραστηριοποιηθώ στα δημοτικά θέματα, το πρώτο πράγμα που υπέστην ήταν να με πάνε αυτόφορο και να μου κάνουν μήνυση. Έμαθα ότι είναι μια τακτική, ας πούμε, της κρατούσας κατάστασης, και αυτό βέβαια, επειδή έχω και ρίζες από τα σφαγιά της Κρήτης που καταλαβαίνει κανείς τι ρίζες είναι αυτές, δεν είμαι από τα άτομα που κάνουν πίσω. Αποφάσισα λοιπόν να δραστηριοποιηθώ. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Αυτό σας λέω μόνο. Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε. Πώς σας υποδέχονται? Με υποδέχονται σαν τη νέα δύναμη, αυτή που θα αντικαταστήσει το παλιό. Όλους τους έχουν βάλει όλους σε μία μεριά. Εμένα με ξεχωρίζουν. Παίρνω μηνύματα από Αυστραλία, από Ντάρουιν, από Σίδνεϊ, από Αμερική, από Ταϊλάνδη. Από Ταϊλάνδη με πήρανε τηλέφωνο. Όπου από Ταϊλάνδη. Υπάρχει καλύμνικο στοιχείο. Όπου υπάρχει καλύμνικο στοιχείο και λένε: νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε υποψήφιο δήμαρχο εσάς, κύριε Γιαννικορή. Ξέρετε τι συγκίνηση είναι αυτή για μένα. Είμαι τριών μηνών παράταξη. Εγώ θέλω να μου πείτε εδώ οι Καλύμνοι πώς σας υποδέχονται. Αυτό είπα. Οι Καλύμνοι εδώ πέρα. Όχι, οι απόδημους, οι οποίοι. Όχι, οι Καλύμνοι, οι απόδημοι ήταν μια έτη περαιτέρω Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα, λοιπόν, εδώ οι Καλύμνοι που πάτε στις γειτονιές, τι παράπονα σας κάνουν, τι θα θέλανε, γιατί και η καθημερινότητά μας δεν είναι εύκολη. Δεν είναι δικό σας, μην ανησυχείτε. Και η καθημερινότητά μας δεν είναι εύκολη. Σας λένε για την καθημερινότητα ή για τα μεγάλα έργα που δεν έχουν γίνει? Όχι. Μιλάνε για την ποιότητα ζωής την καθημερινή. Δηλαδή, βρωμιά, κοροϊδία, έλλειψη έργων υποδομής στις πλάς που αυτή τη στιγμή, στους χώρους δηλαδή των λουωμένων, που δεν υπάρχουν αποχετεύσεις, δεν υπάρχουν αποδυτήρια, δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής που σαν άνθρωπος έχεις μια βιολογική ανάγκη κάποια στιγμή και τα τυντακτοποιούν εντός θαλάσσης. Είναι τραγικό. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή. Σας λέω ότι το είπα και στην ομιλία μου, ότι ήμουν μάρτυρας ενός τουρίστα που είχε έρθει στο Βαθύ, έψαχνε επιγόντως να βρει τουαλέτα, δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, και του είπε κάποιος βαρκάρης από εκεί, πήγαινε πίσω από το δέντρο. Τραγικό. Η κατάντια.
Τραγικό. Η Κατάντια, ένα νησί που θέλει αυτή τη στιγμή να συρριχθεί με τον τουρισμό, αν είναι δυνατόν. Και ναι. Του πρότειναν, αν τον επιτρέψει κάποιο κατάστημα, να ακριβώς, χρησιμοποιήσει. Ακριβώς. Είναι ντροπή, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Όπου και να έχω πάει, στο Βαθύ, τα βοθρολήματα πλημμυρίζουν, κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Και θα με δούνε πολύ δυνατά απέναντί τους. Πολύ δυνατά. Σας το λέω, το υπόσχομαι και στηρίζομαι σε αυτή τη δύναμη που διαθέτω. Κύριε Γιαννικουρή, πάνω που είπατε τώρα με το θέμα του Βαθύ, με τα βοθρολήματα, πρέπει να σας πούμε ότι κάναμε ένα ειδικό ρεπορτάζ μετά από έκκληση των κατοίκων και ήταν λοιπόν συνεργεία εκεί της ΔΕΙΑΚ, λέγοντας ότι πήραμε εντολή από τον κύριο Δήμαρχο, πίσω και πολιτικός μηχανικός, και μας είπε να σκάψουμε έναν βόθρο, να μπουν μέσα τα λίμματα και από πάνω να μπει και ένα αμοχάλικο, όπως τα λέτε εσείς, ένα γαρμπίλι. Αυτές τις λύσεις, ως ειδικός που είστε σε αυτά τα έργα, είναι αποτελεσματικές? Είναι απαράδεκτες, οι οποίες αντίκειται στο νόμο περί περιβάλλοντος. Απέναντι από εκεί που έκανε ο Δήμος αυτή τη βλακεία, αυτό το βόθρο, παίζουν παιδιά και τους έριξαν το αμοχάλικο και τους παρακινούν, ορίσες, κάναμε παιδική χαρά. Μα είναι αλητία αυτό. Αυτό είναι αλητία. Και εμένα με κάλεσαν οι κάτοικοι. Δεν πήγα από μόνος μου να πω, ελάτε να σας σώσω. Δεν θέλω εγώ να σώσω κανέναν. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Αν το πάρουν χαμπάρι ότι εγώ θέλω να βοηθήσω, δεν έρχομαι σωτήρας. Έρχομαι βοηθός. Χορηγός της κοινωνικής ζωής του τόπου. Τίποτα παραπάνω. Άρα, κύριε Γιαννικουρή, απασχολούν τους Καλλίνιους τα θέματα καθημερινότητας. Η έλλειψη συγκοινωνίας, η έλλειψη καθαριότητας. Όλα αυτά τα προβλήματα που μας λέτε τώρα. Και σε ένα, να τα βάλουμε σε ένα πλάνο, η κοροϊδία που υφίστανται χρόνια ολόκληρα από τους τοπικούς άρχοντες, όποιος και αν είναι. Θα πάω από το τέλος προς την αρχή και θα σας πω κάτι. Επειδή έχω αηδιάσει από αυτά που βλέπω και από αυτά που ακούω και έρχονται οι ξένοι από Αμερική και τα λοιπά που με πιάνουν και λέει, κύριε Γιαννικουρή, και μια επόμενη οικογένεια που είναι στο Μασούρι και τα λοιπά, μου λέει, μας δουλεύουν 15 χρόνια τώρα για το βιολογικό καθαρισμό. Επειδή ήμουν αγνώστης από τότε που έγινε η δημοπρασία, γιατί είχα λάβει μέρος εγώ και είχα υποβάλει μελέτη ολόκληρη. Είχα πληρώσει τότε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ δραχμές. Εν τούτης, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η κοροϊδία η τεράστια, το επιτελείο μου το νομικό που έχω στην Αθήνα, που είναι άριστο, έχει ετοιμάσει προσφυγή στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, να στείλουν επιτροπή για να παραλάβουν το έργο του βιολογικού καθαρισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ευρώπη πλήρωσε εκατομμύρια για να γίνει αυτό το έργο. Έρχονται λοιπόν οι ειδικοί να παραλάβουν αυτό το έργο που θα δουν ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι δύο αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι απιστία περί την υπηρεσία και απάτη. Εκτός από τα πρόστιμα που θα πέσουν βαρύτατα, οι υπεύθυνοι, και από ό,τι έχω μάθει, δεν ξέρω, θα φανούν από τα χαρτιά, ποιοι έχουν υπογράψει την παραλαβή αυτού του έργου. Όλοι. Είτε από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, την παράλληλη κτλ. Το ζήτημα είναι ότι βρίσκονται, και τους το λέω από τώρα, να μην πούνε ότι είμαι κάποιο άτομο που θέλει να καπηλευτεί τίποτα. Όχι. Θέλω αυτά που έχουν τάξει και για τα οποία έχουν πληρωθεί να γίνουν. Και επειδή έχω μέσα από τη ΔΕΙΑΚ πληροφορίες σοβαρότατες από σοβαρότατο άτομο. Ότι? Ότι η μελέτη ήταν λάθος. Στο Θεό μας, δημοκρατήσαν μια λάθος μελέτη χωρίς να περάσει από προέλεγχο. Άτομο σοβαρότατο μέσα στην ΔΕΙΑΚ. Και πώς δώσανε άδεια να προχωρήσουν σε εργασίες? Έλατε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι τεράστιο δικό πρόβλημα. Δικό μας είναι πρόβλημα γενικότερο. Είναι πρόβλημα γενικότερο, ναι. Και αυτά θα φανούν τώρα, γιατί μόνο η Ευρώπη θα μπορέσει να το λύσει αυτό το πράγμα, γιατί εδώ αυτοί διατυμπανίζουν ότι έχουμε βίσματα και δεν μας ενδιαφέρει κανείς. Προσέξτε τι λένε. Στηρίζονται σε κάποια βίσματα. Δεν ξέρουν ότι το βίσμα έχει δύο άκρες, μία από εδώ και μία από εκεί. Τι μπορεί να γίνει με αυτό το βίσμα, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, κύριε Γιαννικουρή, εγώ λέω ότι έχει καθομολογία ατόμου που είναι παΐων και ξέρει τα πράγματα, ότι η μελέτη που εφαρμόστηκε είναι λάθος,
δεν μπορούν να ζητήσουν άλλα χρήματα από την Ευρώπη γιατί τα έχουν πάρει και έχουν υπογράψει το έργο, έχει παραλυφθεί. Και τι κάνουν τώρα? Σκέφτονται να κάνουν κάποια διακλάδωση κάπου, ναι, ούτως ώστε να φανεί σαν, σαν νέο έργο για να πάρουν χρήματα, μπας και καλύψουν αυτά που έχουν κάνει. Καταλάβα τι γίνεται? Δηλαδή με μια παρελκυστική μέθοδο να πάρουν χρήματα, να τα ρίξουν στο υπάρχον δίκτυο, μπας και δουλέψει. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, επίσης το ίδιο άτομο από τη ΔΕΙΑΚ μέσα μου λέει, δεν υπάρχει μελέτη για το βαθύ. Ήταν επόμενο. Απέναντι από τα σπίτια που μένουν και τους λένε τώρα και τους ηρωνεύονται, πάρτε τα παιδιά και ρίξτε τα στα μοχάλια τα οποία έχουν νοτιστεί από τα λίματα. Το ότι δεν είχε μελέτη αυτό δεν είναι ακριβώς ξεκαθαρισμένο, αλλά το γεγονός όμως ότι πέρασαν τόσα χρόνια για το βόθο, γιατί, ναι, για το βαθύ δεν υπήρχε μελέτη. Πέρασαν όμως τόσα χρόνια, δούλευε αυτό το έργο, δεν μπορούσε να το συντηρήσουν. Εγώ κατά τις πληροφορίες που έχω και από το δεδικαιολογημένο ενδιαφέρον, ναι, σαν υποψήφιος δήμαρχος, έχω αυτή την πληροφορία, ναι. Τα αποτελέσματα όμως δείχνουν ότι ή δεν υπήρχε καθόλου μελέτη και είναι εκεί και ως έτυχε, ή υπήρχε η οποία ήταν παντελώς λάθος. Δεν μπορείς, ναι, στο σπίτι μπροστά να κάνεις ένα τεράστιο βόθρο κοινής χρήσης, αν είναι δυνατόν. Εμάς μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλα τα γύρω μας νησιά έχουν προοδεύσει, έχουν τα πάντα, και εμείς εδώ οι Καλύμνοι είμαστε μονίμως 400 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ναι, δεν έχουμε βιολογικό, όχι βιολογικό. Εσείς είστε πιο προχωρημένοι. Εγώ είπα 100 χρόνια πίσω. Ναι. Πράγματι είναι 400 χρόνια, κυρία Μπέτ. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ παίρνω σαν παράδειγμα τη Λέρο. 3.000 κάτοικοι. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η Λέρο. 3.000 κάτοικοι. 300 σκάφη ελιμενίζονται κάθε μέρα σε 4 μαρίνες. Ξέρετε τι λεφτά είναι αυτά? Ναι, πώς δεν και πω. Εμείς εδώ είμαστε σαν ηλίθιοι. Έχουμε μαρίνα χωρίς να υπάρχει. Έχουμε μαρίνα. Άλλη απάτη από εκεί. Θα πέσουν πολλά. Θα πέσουν πολλά τώρα, γιατί ο Γιαννικούλης, αν πάρει φόρα, δεν σταματάει. Ναι. Το ξέρει το αντικείμενο καλά. Και κάνανε πολύ άσχημα που μου κάνανε μήνυση. Ή μάλλον πολύ καλό κάνανε στους κατοίκους. Γιατί με ρέθησαν και θα είμαι δίπλα στους κατοίκους από την αρχή μέχρι τέλους. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Εσείς με τον κόσμο που συζητάτε εδώ, τους Καλύμνιους, σας λένε αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας ή τα μεγάλα προβλήματα που δεν υπάρχουν? Η καθημερινότητα τους λείπει και εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε. Εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε. Έχω κατά νου τεράστια έργα. Ένα έργο τεράστιο, δεν θα το ανακοινώσω, γιατί? Αλλά είναι τεράστιο. Είναι πάει. Εγώ, άμα δεν βγάλουμε ειδήσει, τι κάνουμε? Και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, θα γεμίσω την κάνουμε με λεφτά. Αυτό σας λέω μόνο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ αυτό σας λέω και κρατήσω το αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά με ενδιαφέρει να βελτιώσω αισθητά την καθημερινή ποιότητα ζωής των Καλυμνίων. Δηλαδή, κυρία. Και ένα δεύτερο, επειδή έχω. Σπούδασα πολιτικός μηχανικός μέσα στη φτώχεια, δουλεύοντας και σπουδάζοντας, και αυτό το πράγμα με έχει ευαισθητοποιήσει. Ναι, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Εγώ έχω σκοπό να ιδρύσω υπηρεσία πρόνοιας στην Κάλυμνο. Θέλω να μην υπάρχει οικογένεια που να μην μπορεί να πάρει τα καθημερινά. Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Τέρμα, έληξε. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το συζητάω. Ναι. Υπάρχουν κονδύλια τώρα, κάτι αηδίες που τάχα μου δήθεν οικοδικοί δεν επιτρέπουν και πρέπει να έρθει η γαρμπή, ο Α, ο Β, τα υποκινήματα, τα αποκινήματα κτλ. Μα στο Θεό μας δηλαδή, δεν έχεις υποδομή. Σας λέω, τις προάλλες που ήταν το αποκίνημα, ήταν δίπλα μου ο Σταυλάς, ο περιφερειακός σύμβουλος. Λοιπόν, ο άνθρωπος καθόταν μπροστά σε ένα φρεάτιο, κόντεψε να λιποθυμήσει και πήρε την καρέκλα του και έφυγε. Δυστυχώς, καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, στην πλατεία τώρα. Στην πλατεία. Άρα λοιπόν, κύριε Γιαννικούρη, πείτε μου, σας ψηφίζει ο Καλυμνιακός λαός, έτσι? Ένα υποθετικό σενάριο που εσείς λέτε ότι δεν είναι υποθετικό. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα υποθετικό σενάριο. Σας ψηφίζει και είστε την επόμενη... Ξεκινάμε με μεγάλη αισιοδοξία. Τι ξεκινάτε πρώτο, θέλω εγώ να ξέρω? Την καθημερινότητα που είναι πολύ σημαντική για τον πολίτη, ή ξεκινάτε με μεγάλα έργα? Όχι, ούτε κατά διάνοια πρώτα. Πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε, όπως είπα πάλι, την ζωή, την καθημερινότητα των Καλυμνίων.
οπωσδήποτε αυτό το πράγμα, αρχίζοντας από τους φωτισμούς των δρόμων, mm-hmm. από τους παραδρόμους των φωτισμών. Καθαριότητα, συγκοινωνία. Καθαριότητα, συγκοινωνία, έλεγχο των υφισταμένων υποδομών και ή επισκευάζονται ή πετάγονται στα άχρηστα και παίρνουμε καινούρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα απαιτήσω από το Υπουργείο χρήματα πάση θυσία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε υποσχεθεί και έχουμε δεσμευτεί. Mm-hmm. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και μετά πάμε στα έργα τα μεγάλα. Στο τέλος, ναι. μετά από τη διετία, αφού εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια διετία, εγώ λέω ότι μέσα σε ένα δίμηνο ο κόσμος θα δει ότι αλλαγές. Έχει άλλο δήμαρχο. Μάλιστα. Αυτό λέω μόνο. Mm-hmm. Και δεν είμαι εγωιστής. Είμαι πραγματιστής. Εντάξει. Εγώ υφίσταμαι πόλεμο αυτή τη στιγμή, τεράστιο. Αλήθεια. Υφίσταμαι τεράστιο πόλεμο. Υπάρχουν άτομα τα οποία... Με ποιο τρόπο, κύριε... Να σας πω. Επειδή ό,τι λέω πάντοτε το έχω κατοικυρωμένο. Υπάρχουν δύο παπαγαλάκια. τα οποία... Ναι. Προσπαθούν να με θίξουν, να υποβιβάσουν την παρουσία μου. Ότι τάχα μου δήθεν εγώ mm-hmm. κάποτε με το Διακομιχάλη ήμουνα μαζί και τα κάναμε κομπίνες μαζί και έφαγα λεφτά εγώ από το Δήμο. Mm-hmm. Ρωτάω λοιπόν και λέω, εάν αυτά τα δύο κοπρόσκυλα τα οποία τα γνωρίζω και έχω δύο εμάρτυρες καταθέσεις, εάν αυτά τα δύο άτομα έχουν τα εργαλεία εκείνα που ευρίσκονται μέσα στο ουροπιογεννητικό σύστημα του ανθρώπου, θέλω αύριο να καταθέσουν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να μου κάνουν μήνυση ότι εγώ κοροϊδεύω τον κόσμο και έχω φάει χρήματα από την Καλλινό μέσω Διακομιχάλη. Εάν δεν το κάνουν, θα καταλάβουν τι εστί γεννικουρίς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι αισχρή αντιμετώπιση. Αλλά έρχεται και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος περιδιαβάζει τις οικογένειες που είναι μαζί μου και βάζουν υποψηφιότητα. Ναι. Και τους λέει, δεν ντρέπεστε να πάτε με το Γιαννικουρί. Λέτε λέω, το Δήμαρχος. Ναι, γιατί μου το λέει η οικογένεια. Όταν εσείς ήσασταν με τον κύριο Διακομιχάλη, δεν τον Δεν ήμουνα ποτέ με τον κύριο Διακομιχάλη. Συγγνώμη. Όχι υποψήφιος. Όχι. Ήμουνα θύμα του Διακομιχάλη. Έκανα δρόμους. Έκανα έργο εδώ πέρα μεγάλο με τα μηχανήματά μου, mm-hmm. τα χρησιμοποίησε και στο τέλος πήγα στα δικαστήρια γιατί πήγα να τον εξυπηρετήσω, να ανοίξω δρομάκια, να κάνω αυτά τα κουμούλια που λένε, ας πούμε, με τα δικά μου τα μηχανήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ιστορία παραγεγραμμένη και δεν θέλω να τη συζητάω. Όποιος όμως έχει στοιχεία ότι εγώ έχω βάλει στην τσέπη μου ένα φράγκο από τους Καλλίμνιους μέσω Διακομιχάλη, να πάει να το καταθέσει. Τον προκαλώ για να σωθεί αυτός. Τον προκαλώ. Οι δικοί σας υποψήφοι, κύριε Γιαννικουρή, ενδίδουν σε αυτές τις παρενέσεις εισαγωγικά του κυρίου Διακομιχάλη. Στις παρενέσεις δηλαδή. Ναι, που πηγαίνουν, είπατε στις προηγούμενες, ότι ναι. πηγαίνει στα σπίτια των υποψηφίων σας και λέει μα τον Γιαννικουρή. Επηρεάζονται. Αυτή είναι η έκφραση. Επηρεάζονται. Δεν επηρεάζονται οι άνθρωποι, γιατί εγώ θεωρώ τιμή μου ότι όλα αυτά τα άτομα, τα 32-40 που έχω αυτή τη στιγμή, έχουν ακουμπήσει επάνω μου και έχουν εκτεθεί στην κοινωνία με την ελπίδα αφιλοκερδώς να προσφέρουν στον καλλιμνιακό λαό. Καταλάβατε τι γίνεται. Είναι ναι. διαφορά το ένα με το άλλο. Ναι, ναι. Εδώ το ζήτημα είναι ότι προτείνω στον κύριο Διακομιχάλη να απέχει από μένα, γιατί τα πράγματα δεν μπορώ να τα αφήσω να θίγεται η προσωπικότητά μου. Εγώ λέω, ούτε η υπόστασή μου, ούτε με ενδιαφέρει η καρέκλα του Δημαρχείου, ούτε δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θα είμαι ευτυχής αν μπορέσω και πείσω τον καλλιμνιακό λαό να μπορέσω να τον βοηθήσω και να πει μπράβο, ήρθε ένας άνθρωπος που πραγματικά δούλεψε και δουλεύει με το επιτελείο του ανιδιοτελώς. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Και είναι το δεύτερο, ναι. γιατί υπάρχει και άλλο άτομο, το οποίο έχω και εκεί μαρτυρικές καταθέσεις, το οποίο απείλησε
υποψήφιο δικό μου και ο οποίος απέσυρε μετά την υποψηφιότητά του. Αλήθεια? Ναι. Ότι αν πας με τον Γιάννη Κουρή χάνεις τη θέση σου. Α, οι ηλίθιοι, το λέω, οι ηλίθιοι, ότι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο νόμος ο εκλογικός. Έχετε το παράδειγμα κάποιου που υπέπεσε σε σφάλμα του εκλογικού νόμου και έφαγε πρωτόδικα κάποια χρονάκια? Νομίζω έφαγε 2 χρόνια φυλακή. Μπορεί να βρίσκεται υπό έφεση η ιστορία, αλλά η πρωτόδικη απόφαση που δείχνει την ουσία της ιστορίας είναι δεδομένη. Και μην νομίζετε ότι το εφετείο θα απόσχει από αυτή την ποινή, άντε να την κάνει 1,5 χρόνο. Όχι παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Κουρή, ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που κάναμε, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ είμαι αυτός που ευχαριστεί εσάς θερμά, εσάς κυρία Μπέτη πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Μάμα δεύτερα. Εδώ, ναι, παρεμπιπτόντως τώρα, ναι, θα πω το εξής. 1 δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Με πήραν τηλέφωνο από τα σκάλια, τα οποία βρίσκονται 2 μήνες τώρα, σκάλια, τύχη και εμποριό, 2 μήνες χωρίς νερό. Και πώς ζουν οι άνθρωποι? Πώς ζουνε? Με βιτία, με ιστορίες. Με... Ναι, καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνεστε τώρα, υποδομή νησιού και το εμποριός και τα σκάλια είναι, ναι, μέρη τα και οποία... Και η ΔΕΙΑΚ τι λέει? Η ΔΕΙΑΚ, ό,τι λέει και για τα άλλα. Μάλιστα. Αδιαφορία πλήρης. Αδιαφορία πλήρης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.